Βουγάρο, Ραφιναρία, Αθηνά. Τα ονόματα τροποποιούνται και οι καιροί αλλάζουν, όμως το Αθηνά στέκει πάντα εκεί, χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής δραστηριότητας άλλων εποχών. Η πόλη άλλαξε, μεταμορφώθηκε, το κτίριο σώθηκε λαμβάνοντας με τη σειρά του σύγχρονους ρόλους που του δίνουν ζωή. Από το χθες το σήμερα κατάφερε να επιβιώσει. Η εικόνα γνώριμη, οικία, μόνο που από γενιά σε γενιά η ιστορία ξεχάστηκε μαζί με τη σαπωνοποιία που κάποτε ήκμαζε. Είναι το τελευταίο από τα εργοστάσια παραγωγής σαπουνιού στο Ηράκλειο που άντεξε στη φθορά του χρόνου. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα, με σημείο αναφοράς στο επιβλητικό πετρόχτιστο συγκρότημα, πλέκονται ανθρώπινες ιστορίες γύρω από 4 και μόνο οικογένειες επιχειρηματιών. Στην κορυφή, η οικογένεια Αλεπουδέλη για ένα και μόνο λόγο. Για τη γέννηση του Οδυσσέα Ελίτη στο Ηράκλειο. Έχω ξεκινήσει ένα αγώνα, το Αθηνά, να συνδυαστεί πρώτον με τη λέξη βιομηχανική πόλη του Ηρακλείου, διότι έτσι ήταν παλαιότερα, και στη συνέχεια το Αθηνά να συνδυαστεί με τη λέξη Οδυσσέας Ελίτης. Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό ο Ηρακλειώτης και ο κρητικός να μην γνωρίζει ότι ο Οδυσσέας Ελίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο, μεγάλωσε στο Ηράκλειο, είχε επαφές συνεχώς με το Ηράκλειο και βέβαια τον τίμησε το Ηράκλειο ελάχιστα όμως. Ο παππούς μου, ο Εμμανουήλ Βασιλάκης, ήταν μαζί με τον Αλεπουδέλη, τον Λιαπάκη και τον Ταλιάνη, ήταν οι 4 ιδρυτές της εταιρείας. Το ελαιόλαδο υπήρξε πάντα ένα βασικό κρητικό προϊόν και στην περίοδο της τουρκοκρατίας οι Κρήτες επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται την αυθονία της πρώτης ύλης, αναπτύσσοντας δυναμικά τον κλάδο της σαπουνοποιίας. Σαν βιομηχανική μονάδα, το Αθηνά γράφει τη δική του ιστορία. Υπήρξε το μεγαλύτερο πυρηνολογείο των Βαλκανίων. Είχε 40 εκατομμύρια τόνους πυρήνα το χρόνο παραγωγή και δούλευε επί 12 μήνες σε 2 βάρδιες. Καταλαβαίνετε τη σημασία του για την οικονομική ανάπτυξη αυτού του τόπου. Το Αθηνά ήταν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Κρήτης και του Ηρακλείου, απασχολούσε πολύ κόσμο. Τότε είχαμε πολλή κίνηση σε αυτό που λέμε λάδι και πυρήνα. Η πυρήνα τελευταία δεν έχει μείνει στο προσκήνιο, ενώ παλαιότερα είχε μεγάλη αξία. Παρέμεινε με διάφορες νομικές μορφές, σαν ομόρυθμο στερεία κτλ. Το βιβλιάριο αγοράς ενσύμων του ΙΚΑ έχει νούμερο 1. Για να έχει νούμερο 1 πρέπει να ήταν η πρώτη βιομηχανία στο ευρύτερο Ηράκλειο που είχε επαφή με το ΙΚΑ. Ξεκινώντας από τη Μυτιλίνη, η οικογένεια Αλεπουδέλη όχι τυχαία επιλέγει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στο Ηράκλειο. Υπάρχουν έγγραφα που από το 1898 και παλαιότερα δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο η οικογένεια Ελίτη και ο πατέρας του Οδυσσέα Ελίτη, ο Αλεπουδέλης, ο οποίος εμπορεύεται στο Ηράκλειο και από εκεί τώρα ξεκινάει σαν πυρήνας
ο Παναγιώτης Αλεπουδέλης με τους άλλους κυρίους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη βιομηχανία. Κάποτε ήταν η πρώτη βιομηχανία στην Κρήτη. Οι Αλεπουδέλης ήταν άνθρωποι σπουδαίοι έμποροι, είχαν τις απονοπίες στη Μυτιλίνη και μετά και στον Πειραιά και επεκτάθηκαν και στο Ηράκλειο. Η επένδυση στο Ηράκλειο ήταν τόσο σημαντική, ώστε ο Παναγιώτης Αλεπουδέλης εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Ζούσε εδώ. Στις 2 Νοεμβρίου 1911 η οικογένεια του Παναγιώτη Αλεπουδέλη αυξάνεται κατά ένα μέλος. Στη συνοικία των 7 Μπαλντάδων, σε ένα αρχοντικό στη συμβολή των οδών Αριάδνης και Πασιφάης, γεννιέται το 6ο παιδί τους, ο Οδυσσέας. «Ο καθής και τα όπλα του», είπε. Και τα χέρια του άπλωσε, όπως κάνει νέος δόκιμος Θεός, για να πλάσει μαζί αλγιδόνα και φροσύνη. Πρώτα σύρθηκαν με δύναμη και ψηλά πάνω από τα πεντένια ξεκαρφώθηκαν πέφτοντας οι 7 μπαλτάδες. Κατά πως η καταιγίδα στο σημείο 0 όπου ευωδιάζει. Εξαιτίας του Αθηνά, ο νομπελίστας ποιητής βλέπει το πρώτο φως της ζωής στο Ηράκλειο και ξεκινά τη σταδιοδρομία του προς τη λογοτεχνική καταξίωση. Το Αθηνά ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 10, ίσως του 1911. Δηλαδή, ίσως ο Αλεπουδέλης έκανε το Αθηνά την ίδια χρονιά που έκανε και τον Οδυσσέα Ηλίτη. Ο Οδυσσέας Ηλίτης, σε παρένθεση, είναι πια ένας μύθος. Και καλά θα κάνει το Ηράκλειο να συνδέσει τον Οδυσσέα Ηλίτη και το Αθηνά με την ιστορία της πόλης. Στην ιστορία της πόλης, το κτηριακό συγκρότημα του Αθηνά έγραψε το δικό του κεφάλαιο, αν και για τις νεότερες γενιές η χρυσή του εποχή παραμένει άγνωστη. Συνέχισε επάξια τη δραστηριότητα που επί τουρκοκρατίας είχε ξεκινήσει, γνωρίζοντας την άνθηση. Όταν η μονάδα ξεκίνησε να λειτουργεί, το κρητικό σαπούνι είχε ήδη ξεχωρίσει. Σε βαθμό τέτοιο μάλιστα που, όπως λέγεται, τα άλλα νησιά χρειάστηκε να πλαστογραφήσουν τις τοπικές φίρμες για να εισβάλλουν στις αγορές κυρίως της Ανατολής και όχι μόνο. Ακολουθώντας τη δυναμική αυτή πορεία, τα προϊόντα που παρήγαγε το Αθηνά κατάφεραν γρήγορα να σπάσουν τα σύνορα της Κρήτης και της Ελλάδας. Προϊόντα της Αθηνάς, σαν λάδι, σαν ελαιοπυρηνόλαδο, γιατί τότε κάνανε ραφινάρισμα κτλ. Και προπαντός σαν σαπωνοποιία, κάποτε συνεγωνίζεται μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Υπάρχουν αλληλογραφίες, ιδίως τα αρωματικά προϊόντα του Αθηνά. Είχαν μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Σίγουρα στον κρητικό χώρο, σίγουρα στον ελλαδικό και σίγουρα στο διεθνή. Θυμάμαι τους τόνους της πυρήνας έξω από το Αθηνά, βουνά ολόκληρα. Και θυμάμαι και την κακοσμία που εξέδει. Θυμάμαι τη μαύρη άμμο μπροστά από την Αθηνά, εξού και ο προμαχώνας Σαμπιονέρα που σημαίνει μαύρη άμμο. Θυμάμαι ένα ριάκι που περνούσε, θυμάμαι τις σχολικές εκδρομές εδώ στην Τρυπητή. Αλλά όχι πια ως απόγονος του ιδρυτή, αλλά ως απλός Ηρακλειώτης. Είναι χαρακτηριστικό συγκρότημα. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κάποτε το Ηράκλειο ήταν μέσα στα τείχη. Και απόδειξη.
ότι όποια βιομηχανία ήθελε να ιδρυθεί, έβγαινε λίγο έξω από τα τείχη και ιδρυότανε. Όταν ιδρύθηκε το Ρεξάς το 1911, ήταν εντός των ενετικών τείχων. Εδώ ήταν, ας πούμε, μια βιομηχανική περιοχή. Βλέπετε ότι όλα τα εργοστάσια ήταν γύρω από τα τείχη, διότι εδώ τελείωνε το πόλη. Έτσι δεν ήταν, στα φιδεργοστάσια ήταν στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τότε Λεωφόρος Νόελ. Και τα, εδώ το Αθηνά, ο Λιανάς και τα λοιπά ήταν συγκεντρωμένα εδώ πια, πραγματικά εκτός της πόλης. Λίγο πιο μακριά, στον κόλπο Δερματά και σε απόσταση αναπνοής από το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, οι παλιοί κάτοικοι της Αγίας Τριάδας διατηρούν εξίσου ζωντανές αναμνήσεις για ένα άλλο σαπουνοποιείο. Εκείνο της οικογένειας Στεφανίδη. Ήταν εργοστάσιο, είχαν σαπούνι και λάδι, ραφινέ. Δουλεύανε μέσα πολύ, τώρα κατά τα άλλα, εγώ πήγαινε αρχόμουν, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, ζούσαν κάπου 300 οικογένειες εκεί μέσα. Βγάνανε λάδι ραφινέ, βγάζανε σαπούνι. Βγάζανε σαπούνι, ζούσανε πάρα πολλές οικογένειες από εκεί μέσα. Εγώ όλα τα θυμάμαι εδώ, γιατί κάθομαι 50 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Και ο Στεφανίδης έπαιζε καλό σαπούνι. Ο Στεφανίδης είχε κόσμο να άκουες όταν ρίχνανε χάμο το σαπούνι και χτυπούσανε τούκου, 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 όλη πέρα. Και είχε και αυτός εργάτες και τα έβανε στικούτες και συσκεύαζε ωραία το σαπούνι. Καλύτερο σαπούνι του Στεφανίδη. Στο σαπούνι του Στεφανίδη. Και βγάνα και ωραίο λάδι ραφινέ. Θυμάμαι τότε που ήμουν κοπελίτσα, ήθελα πάει ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου να πάρει το λάδι από εκεί το ραφινέ, να κάνουμε τα μελομακάρουνα, τις κουραμπιέδες που κάναμε, τα κάναμε το λάδι αυτό. Στο Αθηνά, έτσι και η σαπουνοποιία Στεφανίδη έζησε χρυσές δεκαετίες, με το μυρωδάτο πράσινο σαπούνι της να γίνεται ανάρπαστο. Η γειτονιά έσφιζε από ζωή σε μια μικρογραφία βιομηχανικής περιοχής. Μαζί με το σαπουναριό, η παλιά ηλεκτρική, τα σταφυδεργοστάσια και ο αλευρόμυλος Γιορτζάκη. Που ήταν στα πατζάλια αξιπόλυτες, γιατί θα τσιλιώναν στις σταφίδες. Αυτοί ήταν όλη μέρα μέσα στα εργοστάσια αξιπόλυτοι. Ορισμένοι που ήταν στα πατζάλια απάνω δεν φορούσαν παπούτσι. Ύστερα αυτοί που ήταν μέσα στο πλυτήριο και φορτώναν το πλυτήριο για να πληθούν οι σταφίδες και αυτοί. Είχε μεγάλη κίνηση η γειτονιά τότε, γιατί ήταν και απέναντι το άλλο εργοστάσιο, ο Αλευρόμυλος. Και φέρνανε στάρια, φέρνανε αλεύρια, ήταν οι φούρνοι, πήγαιναν ψωμιά. Και είχε τότε, ήταν η καλύτερη γειτονιά εδώ κάτω. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα όμως, πάει το εργοστάσιο, όταν εστίξαν βέβαια. Τώρα βλέπω και χτίζουνε. Θα έχουν πάλι γειτόνους εδώ πέρα. Να θυμηθεί η γειτονιά τα παλιά της πάλι. Ακόμη κι αν για κάποια από εκείνα τα εργοστάσια η αυλαία έπεσε οριστικά, παραδομένα στη σκληρή διαδικασία της κατεδάφισης, οι αναμνήσεις για τους παλαιότερους παραμένουν ζωντανές. Λες κι ήταν χθες βλέπουν μπροστά από τα μάτια τους τους εργάτες να καταφθάνουν κατά δεκάδες και η σκληρή δουλειά να ξεκινά πριν καν χαράξει. Από εδώ από το παράθυρο της έβλεπα, είχε και χύναν το σαπούνι, άλλοι το κόβαν, άλλοι το ψήναν. Απέναντι εδώ από το σπίτι μου ήταν ένα μεγάλο καζάνι που ψήναν το σαπούνι και το χύναν και το κάνανε πλάκες, παίρνανε κομμάτια, φέρνανε, έρχονταν κάρα, τότε ήταν τα κάρα και φέρνανε τα λάδια
και κάναν το ραφινέ, τα βαρέλια εκεί να παίρνανε, φαίνανε. Η λειτουργία του σαπουνοποιείου Στεφανίδη ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα των περίοικων. Οι ιδιοκτήτες σεβάστηκαν τη γειτονιά και άγγλισαν από εκεί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Εποχές δύσκολες που έδιναν αξία ακόμη και σε μια πλάκα σαπούνι. Αυτό δεν το έκανε. Αν θα πέσει κανένα κομμάτι να τρέξουν οι γειτόνι να το πάρουνε, κλέφτοντας, ναι, αλλά από σε μοίρα σαπούνι ποτέ δεν έβγαινε να μοιράσει. Εγώ γεννήθηκα, ανετράφηκα εδώ, ποτέ δεν είδα να πει πάρτε μια πλάκα σαπούνι, μισθό που λένε, είτε σπασμένο είτε γερό. Ποτέ αυτό δεν το έκανε. Η αλήθεια να λέγεται. Αλλά σου λέω, καμιά φορά με ξεφορτώναν τις πλάτες, τα κομμάτια, εκείνα τα αυτά, σπούσανε κομμάτια και μένανε. Και ήταν η χαρά των ανθρώπων, τρέχανε και τα παίρνανε. Εγώ ποτέ μου. Πολύ δύσκολα χρόνια. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά για να βγει να πει, ελάτε πάρτε σαπούνι, ποτέ του δεν το λέγανε. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ σφιχτοί άνθρωποι. Λίγα χρόνια πριν το παλιό εργοστάσιο ισοπεδώθηκε από τις μπουλντόζες και σήμερα η κατασκευή ενός σύγχρονου κτηρίου σβήνει και τα τελευταία ίχνη του. Οι νέοι αγνοούν και οι παλιοί θυμούνται κρατώντας αναλύωτα αρώματα από πράσινο σαπούνι. Είχε μεγάλη σαπούνι σκόνη. Εγώ το γερό που είχα τα παιδιά μικρά, δεν ήταν οι χλωρίνες αυτά όλα και δεν βάζαμε στα πανιά το πεδίο τότε, ήταν τα πανιά, δεν ήταν τα μπιμπιλίνα. Βάζαμε το σαπούνι τσίνο, τη σκόνη, το παίρναμε του βαλάκι, τσίλα όσο ήθελε, και έβαζε σαπούνι τη σκόνη τσίνη και με μοσκοβολούσα και καθάριζε και ωραία τα ρούχα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργοστάσιο. Προπαντός το πράσινο σαπούνι, τότε σας δεν είχε και σαμπουάν και τέτοια. Εγώ μέχρι τώρα λούγομαι με σαπούνι πράσινο. Δεν έχω πάρει σαμπουάν. Πήγα στη Γερμανία που έχω μια κόρη και εκεί δεν είχε τέτοια σαπούνια και μου δίνει η κόρη μου σαμπουάν, άλλο για τα μαλλιά, άλλο για το σώμα, και την άλλη φορά που ξαναπήγα κρατούσα τα σαπούνια μου. Για το σαπουνοποιείο Στεφανίδη, μια μεγάλη πυρκαγιά στη δεκαετία του 60 λέγεται ότι αποτέλεσε την αρχή του τέλους. Ο σκληρός ανταγωνισμός και η πόλη που απλωνόταν χρόνο με το χρόνο, ξεπερνώντας τα όρια των τυχών, ήταν για το βιομηχανικό συγκρότημα του Αθηνά οι μεγαλύτερες απειλές. Ο ισχυρός ανταγωνισμός με την ίδρυση άλλων ελαιοργείων, αφενός και αφετέρου, τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την κακοσμία που σας ανέφερα πριν, από τους τόνους της πυρήνας που ήταν συσσωρευμένοι εδώ γύρω από το εργοστάσιο. Οι χρυσές πωλήσεις και οι εξαγωγές στο εξωτερικό περνούν σταδιακά στο παρελθόν, με τα προβλήματα να μοιάζουν ανυπέρβλητα. Γύρω από την ισχυρή τετράδα των ιδρυτών, οι μέτοχοι αυξάνονται. Στην συνέχεια, όταν πέθαναν αυτοί, υπήρξαν πολύ περισσότεροι οι συγκληρονόμοι και ίσως και η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ τους να οδήγησε και στο τέλος προς το κλείσιμο της Αθηνάς. Τέσσερις αυτές οικογένειες, παρόλο που είχαν φτάσει με παιδιά και εγγόνια και τα λοιπά γύρω στους 30, 50, 40 σαν συνεταίροι, δεν ανέλαβε κάποιος από αυτούς την πρωτοβουλία να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα, η οποία ήταν καταπληκτική. Σας είπα κάποτε, το Αθηνά ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Τα προϊόντα της ήταν διεθνώς γνωστά. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι μηχανές σταματούν να δουλεύουν και ο χρόνος για το ιστορικό εργοστάσιο παγώνει.
διασπάται σε τμήματα και ενοικιάζεται, φιλοξενώντας άλλες δραστηριότητες, κυρίως τη νύχτα του Ηρακλείου. Παιδιά και εγγόνια των τεσσάρων ιδρυτών εισπράττουν τα μισθώματα. Μετά τον θάνατο λοιπόν των ιδρυτών, συνεχίστηκε από τα παιδιά τους. Υπήρχε διάταξη στο καταστατικό που απαγόρευε την πώληση των μετοχών εκτός των οικογενειών. Και έτσι γίναν μεν πολλοί οι μέτοχοι, αλλά τουλάχιστον έμειναν περιορισμένοι μέσα στις 4 οικογένειες που σας προανέφερα. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη αρχίσει. Στη δεκαετία του 90, το Αθηνά αγοράζεται από τις μινωικές γραμμές. Κατελήγει στα χέρια των μινωικών γραμμών, επειδή ακριβώς δεν μπορεί πια να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυξάνονται και πληθύνονται οι επίγονοι και έτσι γίνεται δύσκολη η συνεννόηση για την αξιοποίησή του. Είμαι πολύ ευτυχής που το Αθηνά διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, που δεν επεκράτησαν άλλες σκέψεις για την κατεδάφισή του και ανοικοδόμηση μιας κοινής οικοδομής στη θέση του. Γιατί είναι ένα σημαντικό βιομηχανικό κτίριο. Ως πολιτικός μηχανικός εκτιμώ εξαιρετικά αυτήν την θαυμάσια τυχοποία που έχει με ασβεστό τσιμεντοκονίαμα. Με μικρές παρεμβάσεις το κτίριο δεν σταμάτησε ποτέ να συμμετέχει ενεργά στη ζωή του Ηρακλείου. Μόνο που η πορεία του άλλαξε αφήνοντας πίσω ένδοξες περιόδους βιομηχανικής δραστηριότητας. Σχεδόν από θαύμα το κτίριο σώθηκε κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της αναγέννησης μέσα από νέους ρόλους που θα σέβονται τη μακρά ιστορία του. Η αγωνία μου λοιπόν, η οποία αγωνία στο τέλος έγινε και η αγωνία του Ελίτη, ήταν να σωθεί το Αθηνά. Πάρα πολλές φορές, με πάρα πολλά τρίκ και λίγο παράνομα καμιά φορά, καταφέραμε να διασώσουμε αυτό το κτίριο και να διασώσουμε και την Καμινάδα, η οποία Καμινάδα είναι κάτι το φανταστικό, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά άλλο στον ελλαδικό χώρο αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που αυτό το φουγάρο έχει διατηρηθεί. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι όπως ο Νίκος Κοκαράκης αγωνίστηκαν για τη διατήρησή του. Και φυσικά χαίρομαι που ορισμένα τμήματα του Αθηνά, τα παλιά του τμήματα, έχουν κριθεί διατηρητέα. Μάλιστα την τελευταία φορά εγώ προσωπικά, ενώ είχα πάρει εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο και από την Γενική Συνέλευση να την κατεδαφίσω, προσεποίηθηνε ότι δεν έβρισκα γερανό 32 μέτρο να την κατεδαφίσω και ήταν επικίνδυνο κτλ. Και σώθηκε Αθηνά. Το φουγάρο είναι σύμβολο της πόλης, τα φουγάρα είναι σύμβολα των πόλεων. Πρόσφατα ένας φίλος μου από το Μόναχο, φοιτητής μου παλιός, είχε ως έργο την συντήρηση ενός φουγάρου στο Μόναχο για ένα εργοστάσιο που δεν υπάρχει πια και η πολεοδομία δεν επέτρεψε να πέσει το φουγάρο, διότι σου λέει ανήκει στην εικόνα της πόλης. Ότι η εικόνα της πόλης πλήττεται αν ένα από τα παλιά της φουγάρα χαθούν. Ο κύριος Κοκαράκης αποκαλύπτει μια πτυχή του Αθηνά, την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν. Το ιστορικό εργοστάσιο δεν στάθηκε απλά η αφορμή για να γεννηθεί εδώ ο Οδυσσέας Ελίτης, αλλά παρέμεινε ο λόγος για τον οποίο ο νομπελίστας ποιητής επέστρεφε ξανά και ξανά. Άμεσα δεν ασχολήθηκε, αλλά
σε όλες τις γενικές συνελεύσεις σχεδόν παρίστατο. Η παρουσία του στο Ηράκλειο ήταν τακτική. Μάλιστα, θυμάμαι εγώ ότι εδώ υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση, εδώ είχε όλη του την επαγγελματική δραστηριότητα. Παρέμεινε μέτοχος μέχρι το 1995, νομίζω, που εγώ πούλησα τις μετοχές του στον αδερφό του, τον Βαγγέλη, και στη συνέχεια σε κάποιους άλλους. Η σχολή του, έμεσα. Δεν ξέρω αν ήταν κατά καιρού στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως είχε μια μεγάλη επαφή. Και τολμώ να πω ότι η κύρια βιοποριστική του πηγή ήταν τα έσοδα από τα Αθηνά. Αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί έχω δει φορολογικές του δηλώσεις που αναφέρονται μόνο τα έσοδα από τα Αθηνά. Αν σώζεται το αρχείο, μπορούμε να βρούμε κάποια έγγραφα ενδιαφέροντα για τον Ελίτη, και θα έλεγα ότι θα άξιζε πραγματικά τον κόπο ένας χώρος του Αθηνά ή και ολόκληρο το κτίριο να αφιερωθεί στον Οδυσσέα Ελίτη. Η αλλαγή σελίδας φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο. Η νέα εποχή για το κτηριακό συγκρότημα του Αθηνά φαίνεται γρήγορα να πλησιάζει. Και ίσως μέσα από αυτήν το Ηράκλειο να αποδώσει την τιμή την οποία οφείλει στον Οδυσσέα Ελίτη. Τιμή στον ίδιο, αλλά και το κτίριο που χάρισε στην πόλη τη γέννηση ενός από τους κορυφαίους σύγχρονους λογοτέχνες. Πρόθεση του Οδυσσέα Ελίτη ήταν να γίνει εκεί ένα ίδρυμα Οδυσσέα Ελίτη. Ίδρυμα. Αν τώρα, ή μέσα σε ένα πεντάμινο ή σε ένα χρόνο, μπορεί να διασωθεί κάτι από το Αθηνά και από τις οικογένειες γύρω από το Αθηνά και από τον Ελίτη, με τα 5 χρόνια θα είναι ήδη βράδυ. Να δώσουν και άλλοι όψεις στο Αθηνά. Στο Αθηνά σαν κάτι πια πολιτιστικό του Ηρακλείου, που δένει την τουρκική Κρήτη, την Κρήτη της Κρητικής Πολιτείας, την γενέτειρα, την επαφή με τον Οδυσσέα Ελίτη, και την δένει και με αυτό που λέω εγώ παλιά, το ρομαντικό βιομηχανικό κόσμο που είχε το Ηράκλειο. Σήμερα από το κέντρο του Ηρακλείου, ο παλιός αλευρόμυλος της οικογένειας Καστρινάκη μοιάζει θεατής της πόλης που γύρω από αυτόν αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το κτίριο μένει πάντα εκεί, κάτω από τα τείχη. Επιβλητικό απομεινάρι άλλων εποχών για τους μεγαλύτερους, ένα κτίριο φάντασμα για τους πιο νέους, που απλά συνήθισαν την ύπαρξή του, αγνώντας την ιστορία του που ξεκινά κάπου στις αρχές του 1900. Ασφαλώς είναι ένα από τα παλιότερα βιομηχανικά κτίρια του Ηρακλείου. Δεν είναι εξ αρχής, δεν είχε αυτή τη μορφή. Τα στοιχεία αυτά που βλέπετε εδώ, τα σιδερένια στοιχεία, κατασκευάστηκαν πολύ μεταγενέστερα τη δεκαετία του 70 και συνεπλήρωσαν τον μηχανικό εξοπλισμό του κτιρίου. Το καθ' αυτό κτίριο το παλιό είναι το λιθόκτιστο που βλέπετε εδώ. Ο Αντώνιος Καστρινάκης υπήρξε ο άνθρωπος που έστησε τον πρωτοποριακό για την εποχή του αλευρόμυλο. Παιδί πολυμελούς οικογένειας, εγκατέλειψε γρήγορα τις Γούβες, όπου γεννήθηκε, αναζητώντας την τύχη του. Πρώτος του σταθμός η κοσμοπολιτική Σμύρνη, όπου δεν αργεί να ακολουθήσει τον προσοδοφόρο δρόμο του εμπορίου. Ο παππούς μου πήγε σε έναν άλλο κλάδο της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν στη Σμύρνη, σε ηλικία περίπου 10 ετών, όπως μου είχαν πει. Εκεί στη Σμύρνη έκατσε περίπου 15 χρόνια.
ασχολήθηκε σε φούρνο. Αρχικά ως βοηθός ζυμωτή, παιδί του φούρνου, και στη συνέχεια ως τεχνίτης. Εκεί λοιπόν έμαθε πάρα πολύ καλά την τέχνη του φουρνάρη. Επειδή όμως ο άνθρωπος ήταν και ευφυής και εξαιρετικά ανήσυχος, επέτυχε να μεταναστεύσει από εκεί και να βρεθεί στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό, σε ηλικία πια περίπου 25 ετών όπως φαίνεται, άρχισε να ασχολείται με εμπόριο σταριού. Πάλι στην αρχή ως υπάλληλος κάποιου εμπόρου και στη συνέχεια και για δικό του λογαριασμό όπως φαίνεται. Δύο και πλέον δεκαετίες μετά τον ξεριζωμό του παίρνει και πάλι το δρόμο του γυρισμού προς την πατρίδα. Επιστρέφει με χρήματα και εμπειρία στο εμπόριο του σιταριού που του χάρισε οικονομική υπόσταση. Το 1896 από κάποιον Τούρκο αγοράζει το ακίνητο που λόγω της θέσης του έξω από την πόλη θα στεγάσει την ιδέα ενός σύγχρονου για την εποχή αλευρόμηλου. Διορατικός και ανήσυχος, το 1903 εκλέγεται βουλευτής της Κρητικής Πολιτείας και σχεδόν ταυτόχρονα ο αλευρόμηλος έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Απεικονίζει στο βιβλίο του Τζερόλα τα ελετικά μνημεία στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη έκδοση του 1906, αν θυμούμε καλά. Και εμφανίζει πάρα πολύ καθαρά το εργοστάσιο. Κατασκευάστηκε εξ αρχής για δύο χρήσεις. Η μία χρήση ήταν του φούρνου και η άλλη χρήση ήταν του πετρόμηλου, δηλαδή αλευρόμηλου με πέτρες. Ας σημειωθεί ότι αρχικά η κινητήρια δύναμη υπήρξε η ατμομηχανή και στο πίσω μέρος, όπου τώρα ευρίσκεται ένας πύργος νερού, ήταν εγκαταστημένη η καπνοδόχος της ατμομηχανής. Το ψωμί παρασκευαζόταν στο κτίριο, το γνωστό κτίριο, στο νότιο του τμήμα, όπου στη συνέχεια έγινε αποθήκη αλεύρων, αλλά εκεί ήταν εγκαταστημένο οι εγκαταστάσεις των αρτοπίων. Έχω την εντύπωση ότι από εκεί πρέπει να διαιτήθεται και το ψωμί. Εάν τώρα είχε και τα σημερινά λεγόμενα παρατήρια αλλού, δεν το αποκλείω, δεδομένου ότι είχε σημαντική εκείνη την περιουσία σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αλλά θεωρώ ως πάρα πολύ πιθανό ότι επειδή ήταν ακριβώς έξω από την πύλη του Αγίου Γεωργίου που έχει αποκατασταθεί τώρα, εκεί γινόταν η διάθεση του ψωμιού. Επειδή λοιπόν είχαν την οικονομική ευχέρεια, αφενός μεν διέκοψαν, νομίζω ότι ήδη πρέπει να είχε διακοπεί, μετά το 15 πρέπει να είχε διακοπεί η λειτουργία των αρτοπίων, και έκτοτε άρχισαν να γίνονται, μετά το 20-22-23 ίσως, άρχισαν να γίνονται τεχνικές τροποποιήσεις, βελτιώσεις του εργοστασίου, και το εργοστάσιο πήρε την τελική μορφή του γύρω στο 1932-33. Η κινητήρια δύναμη της ατμομηχανής έδωσε τη σκυτάλη στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Η παλιά καπνοδόχος μετατράπηκε σε πύργο νερού που με σύγχρονα μέσα διευκόλυνε πλέον την πλύση του σιταριού. Ο πετρόμηλος ανήκε πλέον στο παρελθόν και στη δεκαετία του 30 κατήχε περίοπτη θέση ως ένας από τους πρώτους σύγχρονους κυλινδρόμηλους της χώρας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον σύγχρονους. Είχε μηχανήματα ελβετικά μάρκας Μπίλερ, που ήταν τότε τελείως πρωτοποριακή
εργοστασιακή κατασκευή και νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους τόσο σύγχρονους στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι με την πάροδο του χρόνου μολονότι διατήρησε την ικανότητά του και την ποιότητά του, όμως δεν ήταν της ιδίας καταστάσεως όπως οι περισσότερο σύγχρονοι που εμπλουτιζόταν με διάφορα μηχανήματα περισσότερο σύγχρονοι. Τα πρωτοποριακά μηχανήματα από την Ελβετία παραμένουν στο εσωτερικό του ερυπωμένου σήμερα κτηρίου. Ακόμη και σήμερα, 7 και πλέον δεκαετίες μετά την εγκατάστασή τους, η διαδικασία της άλεσης ακολουθεί μια διαδρομή σχεδόν πανομοιότυπη. Τούτες εδώ είναι κινητρομηχανές μάρκας Miller που λέγαμε και οι οποίες εγκατασταθήκαν εδώ, αν θυμούμε καλά, το 1928-29. Η τεχνική της αλέσεως εξακολουθεί να είναι βασικά η ίδια. Τα διαδοχικά προϊόντα όπως επεξεργάζονται από τις μηχανές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν συνεχώς με αυτά εδώ τα κουβαδάκια, τα αναβατόρια που εκινούνται μέσα στους ανάλογους αγωγούς. Αυτή τη στιγμή βέβαια τέτοια αναβατόρια δεν υπάρχουν στους μήλους, γίνεται με αέρα, εξφενδονίζεται το προϊόν και μετακινείται από μηχάνημα σε μηχάνημα. Στη δεκαετία του 30 ο κυλινδρόμυλος πλέον Καστρινάκη ζει μία από τις χρυσές εποχές του. Τα μηχανήματα δουλεύουν νύχτα και μέρα. Η μεγάλη ζήτηση από ολόκληρη την Κρήτη απαιτεί σκληρή δουλειά από τους εργάτες που κατά δεκάδες καλύπτουν όλες τις ώρες του 24ωρου. Χρησιμοποιούσε τρεις βάρδιες. Η κάθε βάρδια είχε περίπου 10 ανθρώπους. Συνεπώς το πολύ τακτικό προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, ήταν κάπου 30 άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Όμως πέρα από εκεί εργαζόταν και αρκετοί άλλοι, ιδίως της κατηγορίας των φορτοεκφορτωτών, της κατηγορίας των οδηγών αυτοκινήτων, διότι το στάρι ερχόταν στο λιμάνι όπου εκφορτωνόταν σε φορτηγά, τα φορτηγά το φέρνανε εδώ. Όλη αυτή η ιστορία μέχρι ενός σημείου που θα σας εξηγήσω γινόταν με τα χέρια και συνεπώς υπήρχε μια απασχόληση το maximum της οποίας θα έλεγα ότι έπιανε περί τους 60-70 εργαζόμενους. Σχεδόν οικογένεια και τώρα είμαστε οικογένεια και παλιά είμαστε οικογένεια γιατί πολύ καλός εργοδότης, πάρα πολύ καλός εργοδότης. Εκείνη την περίοδο που η δυναμικότητα αλέσεως εξακολουθεί να φτάνει σε δεκάδες τόνους ημερησίως, μεγάλες ποσότητες σιταριού καταφθάνουν από Ρωσία, Οδυσσό και Ρουμανία. Το στάρι ερχόταν κυρίως πρόσφατα από την άλλη Ελλάδα. Όμως παλιά, και όταν λέμε παλιά, την εποχή του παππού μου, του κατασκευαστή, καθώς και του πατέρα και του θείου μου, δηλαδή μέχρι τα προπολεμικά, ερχόταν και εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα από την Ρωσία, από την Οδυσσό κυρίως ή τη Ρουμανία επίσης, όπου ήταν μεγάλες σταροπαραγωγικές χώρες. Ξεφορτώναμε το στάρι στο λιμάνι κάτω, εγώ χειριζόμουν το μηχάνημα της φόρτωσης και ήρθε κάποιος εκεί και μάζευε από κάτω καλαμπόκι, τον έδιωχνα να φύγει, δεν έφυγε και έπεισε το μηχάνημα και του έκοψε τον τένοντα. Η ακατάπαυστη λειτουργία διακόπτεται στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ο αλευρόμυλος επιστρατεύεται για να καλύψει τις ανάγκες και μόνο των στρατευμάτων κατοχής. Ο μήλος κατασχέθηκε και δούλεψε αρχικά για τους Ιταλούς και στη συνέχεια μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας από τους Γερμανούς, όπου οι Γερμανοί εφορούσαν το μήλο και τους εργάτες και το στάρι βέβαια και το αλεύρι, διότι ήταν είδος πρώτης ανάγκης και με την υπό την κατοχή και υπό την επιβολή των Γερμανών και των
Ιταλών αντίστοιχα, ο Μήλος παρήγαγε για τους κατακτητές το αναγκαίο αλεύρι για διάφορες χρήσεις δικές τους. Μετά το τέλος του πολέμου, οι κυλινδρομηχανές μπαίνουν και πάλι σε λειτουργία για να δώσουν ψωμί στον εξουθενωμένο κρητικό λαό. Για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων, είναι ο μόνος αλευρόμηλος που δουλεύει για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού. Ο Μήλος είχε μία δυναμικότητα αλέσεως γύρω στους 48-50 τόνους την ημέρα, σε 24 ώρες άλεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν σε θέση για ένα διάστημα τουλάχιστον να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και μάλιστα με τα πολεμικά, αμέσως μετά την κατοχή, όπου ήταν ο μόνος Μήλος που δούλευε στην Κρήτη, εκάλυπτε τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και θυμούμε δηλαδή να δουλεύει ακατάπαυστα νυχθημερών. Στη δεκαετία του 50 και μισό αιώνα από την κατασκευή του κτηρίου, ένα νέο τμήμα προστίθεται στην ανατολική του πλευρά. Οι αποθήκες σταριού επεκτείνονται, φτάνοντας σε χωρητικότητα τους 1000 τόνους. Υπήρξε μια επιχείρηση η οποία, όπως σας είπα, άκμασε. Υπήρξαν όμως περίοδοι μετά από την έναρξη του οξύτατου ανταγωνισμού τόσο των κυλινδρομήλων Κρήτης αλλά και της εμφανίσεως των άλλων κυλινδρομήλων από την άλλη Ελλάδα που αρχίσαν να κάνουν δουλειά στην Κρήτη, όπου οι δουλειές του εργοστασίου αρχίσαν να πέφτουν. Αυτό διότι, κυρίως διότι οι άλλες επιχειρήσεις ήταν σε θέση να κάνουν μεγάλες πιστώσεις, η δική μας επιχείρηση δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Εν πάση περιπτώσει και ο πατέρας μου είχε πια μια ηλικία τέτοια που δεν ήθελε να κάνει ανοίγματα αυτής της φύσεως και άρχισε να πέφτει σημαντικά. Έχοντας περιέλθει σταδιακά σε δεινή οικονομική θέση, το Λουκέτο φαντάζει αναπόφευκτο. Έτσι, μετά από σχεδόν 8 δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας, ο παλιός αλευρόμηλος αποτελεί ένα από τα πρώτα βιομηχανικά κτίρια της Κρήτης, τα οποία παραδίδεται σιγά σιγά στην εγκατάλειψη. Η πολυετής εγκατάλειψη του κτηρίου και των εγκαταστάσεων όχι μόνο της αχρήστευσε, αλλά έγινε αιτία κατάπτωσης της στέγης του κτηρίου με αποτέλεσμα την συνεχή φθορά του. Σαν στοιχειωμένος, ο παλιός αλευρόμηλος παραμένει πάντα εκεί. Μια εικόνα χαρακτηριστική μέσα στην εικόνα της ίδιας της πόλης που παραδόθηκε αμαχητή στη ραγδαία ανάπτυξη. Το κτίριο άντεξε. Ένας ολόκληρος αιώνας πέρασε από πάνω του αλλά δεν στάθηκε ικανός να το λυγίσει. Οι πληγές της εγκατάλειψης παραμένουν ανοιχτές, όμως ο αλευρόμηλος Καστρινάκη εξακολουθεί να αντιστέκεται. Το κτίριο του 1900 έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Τα εργοστάσια προβάλλουν σήμερα σαν σκιές του παρελθόντος που δεν είναι τόσο μακρινό όσο φαντάζει με μία ματιά στα απομεινάρια των κτηρίων,
τα οποία κάποτε φιλοξένησαν τη βαριά βιομηχανία της πόλης. Όμως γύρω από τη λειτουργία των εργοστασίων επεξεργασίας Σταφίδας χτίστηκε κάποτε το οικονομικό σύστημα της πόλης. Πέρα από το γεγονός ότι υπήρξε η δραστηριότητα που κατάφερε να δώσει διέξοδο για το προϊόν της Σταφίδας που παρήγαγε σε αυθονία η κριτική γη, τα εργοστάσια εξασφάλιζαν δουλειά σε χιλιάδες εργάτες. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι σταφιδέμποροι δεν άργησαν να εξελιχθούν σε σημαίνοντα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Αυτοί οι οποίοι είχαν αυτές τις επιχειρήσεις ήταν σημαντικά πρόσωπα στην πόλη του Ηρακλείου. Ήταν αναγνωρίσιμοι, ας το πούμε. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ο κόσμος είναι πιο εύπορος, υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες. Τότε ήταν τα πράγματα πιο σε μικρότερη κλίμακα, ας το πούμε, ανεπτυγμένα, και θυμάμαι πως η οικογένειά μου ήταν μία από τις πιο, ας το πούμε, εύπορες και αναγνωρίσιμες οικογένειες του Ηρακλείου, και θυμάμαι και τις επισκέψεις μου εμένα στο εργοστάσιο που πραγματικά ξεχώριζα, αν θέλετε, σαν το παιδί του σταφιδιο εξαγωγέα, και πολλές φορές με σταματούσαν στον δρόμο και μου λέγανε τι κάνεις το ένα το άλλο. Έδειχνε ο κόσμος μία, ας το πούμε, αναγνώριση προς το πρόσωπό μου. Περνούσε κάποιος από τους... αυτός υπήρχε έτσι ένα σεβασμός, σηκώνονταν καμιά φορά οι εργάτες έτσι για να τον χαιρετήσουν. Υπήρχε ένα σεβασμός, αλλά υπήρχε και ένα σεβασμός, τουλάχιστον όσον αφορά τον πατέρα μου, στους εργαζόμενους. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των μεγάλων εργοστασίων της εποχής ήταν ξεριζωμένοι μικρασιάτες. Κατάφεραν γρήγορα να ορθοποδήσουν και στην Κρήτη και να ανανεώσουν και πάλι τις συμφωνίες τους με οίκους κυρίως γερμανικούς, με τους οποίους και συνεργαζόταν στενά όσο ζούσαν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ως παιδί, εκείνο που θυμούμαι ήταν ότι για ένα μεγάλο διάστημα οι εργοστασιάρχες, οι ιδιοκτήτες δηλαδή συγκροτημάτων επεξεργασίας της Σταφίδας, οι γνωστοί και ως σταφιδέμποροι του Ηρακλείου, γιατί οι ίδιοι απασχολιόταν με το πολύ σημαντικό τότε εμπόριο της Σταφίδας, ήταν από τα εξέχοντα μέλη της ηρακλειώτικης κοινωνίας. Εξαιρετικά ευπόροι άνθρωποι, εξαιρετικά ανοιχτόκαρδοι, και επίσης πολλοί από αυτούς συνηθισμένοι σε μία ωραία πολυτελή ζωή, γιατί ήταν πρόσφυγες οι οποίοι θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο προωθημένοι πολιτιστικά από ό,τι οι Ηρακλειώτες, είχαν έρθει από την Μικρά Ασία και με πολύ περισσότερες εμπειρίες πολιτιστικής φύσεως, γλεντζέδες άνθρωποι ωραίοι. Ήταν 21 εργοστάσιο, κάπου τόσα εργοστάσια, μικρά μεγάλα, ας το πω έτσι. Κάπου πάνω από 2.000 γυναίκες εργαζότανε. Εμείς στη Βεντέμα τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, δουλεύαμε εκτός το σωματείο, πέραμε 300, 350 και 400 ελεύθεροι απ' έξω εργάτες για να βγάλουμε τη δουλειά.
ήταν πάρα πολύ ωραία, όλοι με τα χέρια μου. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, όλα στα χέρια. Και πέραν ελεύθερες γάτες, τη λέγαμε τότε, τους παίρναμε με ροκάμε το μόνο τη μέρα. Το βράδυ είμαστε εμείς, νυχτέρια, ξημερωμένα. Κωνσταντινίδη Φωστηρόπουλου, Μαγκανά, Τζουλάκη, Διαλυνά, Ακράτου Βασιλάκη, Μελισίδη, Θεοχάρη, Κουφάκη, το εργοστάσιο της Ξός και κάποια ακόμη συνέθεταν το σκηνικό της βαριάς βιομηχανίας του νησιού στις αρχές του 20ου αιώνα, πάντα με επίκεντρο την περιοχή της Αγίας Τριάδας. Ο Μανουήλ Βασιλάκης είχε πολλές επιχειρήσεις. Οι σημαντικότερες ήταν η συμμετοχή του στην Αθηνά κατά το 1 τέταρτο περίπου μαζί με τον Μανουήλ Άκρατο και η ίδρυση της Σταφιδικής, ενός ίσως του πιο σύγχρονου τότε σταφιδεργοστασίου, το οποίο είχε μαζί με τον αδελφό του Μιχαήλ Βασιλάκη και τον εξάδελφό του Μανουήλ Άκρατο. Η εταιρεία λεγόταν Ελληνική Εταιρεία Εισαγωγών Εξαγωγών, Άκρατος και Βασιλάκης. Το εργοστάσιο χτίστηκε το 1928 από τον πολύ σημαντικό πολιτικό μηχανικό Ευάγγελο Γιαμαλάκη, ο οποίος υπήρξε και αρχιμηχανικός του λιμένου Ηρακλείου τον καιρό που γινόταν τα μεγάλα λιμενικά έργα. Ήταν αυτό του Θεοχάρη, ήταν του Στεφανίδη, αυτή η οικοδομή μεγάλη που χτίζεται εδώ. Αλλά του Στεφανίδη δεν ήταν σταφιδεργοστάσιο, ήταν σαπουναριό που κάνανε σαπούνι. Το άλλο μετά του Θεοχάρη ήταν στα φιδεργοστάσιο, αλλά ήταν μικρό. Δουλεύανε καμιά τριανταριά, σαρανταριά άτομα μέσα. Η οικογένεια Μαγκανά ήταν από εκείνες που μετέφεραν τη δραστηριότητά τους από τα μικρασιατικά παράλια στο Ηράκλειο και δεν άργησαν να στήσουν στη νέα πατρίδα ένα νέο εργοστάσιο. Οι εποχές της ευημερίας διατηρούνται ακόμη στη μνήμη των απογόνων των ιδιοκτητών αλλά και των ανθρώπων που εργάστηκαν εκεί. Οι παππούδες μου και ο μπαμπάς μου ακόμα είναι γεννημένος στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Από ό,τι έχω ακούσει, η ασχολία τους ήταν η σταφίδα και ερχόμενοι το 1922 μετά το διωγμό από τους Τούρκους ήρθαν εδώ στην Κρήτη και συνέχισαν να κάνουν το ίδιο επάγγελμα. Να αγοράζουν σταφίδες, να τις επεξεργάζονται για να τις εξαγάγουν στο εξωτερικό. Εδώ κάτω ήταν όλο σταφιδεργοστάσια. Ήταν εδώ του Μαγκανά, ένα μεγάλο εργοστάσιο. Δουλεύανε τουλάχιστον 500 άτομα μέσα. Άσε τώρα οι σταφιδεργάτες που ερχόταν βάρδιες. Είχε πλυτήρια, είχε φούρνη. Ήταν δηλαδή ένα εργοστάσιο από τα καλύτερα. Είχε τα παιδιά του όλα εδώ μέσα. Μόνο οι δύο κόρες του και η Μαρίκα είχαν ένα καιρό λογίστρια. Το σταφιδεργοστάσιο του παππού μου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το παλιό ηλεκτρικό εργοστάσιο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Θυμάμαι παιδί τη δεκαετία του 50 που με πήγαιναν οι γονείς μου κάποιες μέρες και το επισκεπτόμουν, ας το πούμε. Κάθε ξημέρωμα ευρίσκει εκατοντάδες εργάτες να συνοστίζονται στις πύλες των εργοστασίων
διεκδικώντας ένα μεροκάματο, πολύτιμο σε εκείνες τις δύσκολες εποχές. Οι συγκυρίες της καταστροφής προσφέρουν πληθώρα φθηνών εργατικών χεριών. Μία από τις κατηγορίες αυτές υπήρξαν οι μικρασιάτισες σταφιδούδες που ζούσαν στις παρυφές των πλέον φτωχών συνοικιών. Μέσα λοιπόν όλη την παραγωγή σε αυτή την καταπληκτική εικόνα το πρωί στις 6 φαίνεται 6.30 να είναι μαζεμένες 100-200 γυναίκες από το εργοστάσιο και να βγαίνει η αείμνηστη ελευθερία, η επιστάτησα και να λέει εσύ, εσύ, εσύ. Πιστεύω ότι υπήρχε μεγάλη ανέχεια και μεγάλο πρόβλημα εκείνα τα χρόνια, μεγάλη φτώχεια. Και συγκεκριμένα θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιοι επιστάτες στα εργοστάσια και πήγαιναν καθημερινώς οι εργάτριες, γιατί υπήρχαν και οι γυναίκες οι οποίες εργάζονταν στα εργοστάσια και οι άνδρες οι οποίοι έκαναν τις σκληρότερες ή τις πιο δύσκολες εργασίες και πήγαιναν κάθε πρωί και ζητούσαν εργασία και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοστασίου τι ποσότητα σταφίδας είχε να διεκπαιρεώσει, ας το πούμε, έκανε και τις ανάλογες προσλήψεις για την κάθε μέρα. Υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία καταλαβαίνετε με τη φτώχεια τότε που πηγαίναν στα εργοστάσια και ζητούσαν εργασία και τους διώχνανε. Τους λέγανε ότι δεν έχουμε δουλειά σήμερα. Φαντάζεστε αυτά τα άτομα τα οποία πηγαίναν να βγάλουν ένα μεροκάματο που γυρίζαν στα σπίτια τους χωρίς το μεροκάματο αυτό. Ξυπόλοιποι, κακομύριδες. Μέσα στη βροχή, μέσα στο κρύο, σκέψεις τώρα να χιονίζει όπως προχθές και να σε εξυπολύτες από τους μένα τα πάνω. Βαραβάζεις παππούζα. Ήταν φοβερό πράγμα. Αλλά πηγαίναμε για να επιζήσουμε, ήταν καταστάσεις τέτοιες και αν το κάναμε έτσι γίνονταν αλλιώς. Μπορούσα να κάναμε αλλιώς. Και θέλαμε, δεν θέλαμε, τρέχαμε. Όχι όλοι. Πολλοί την κάνανε και κοπάνω, αλλά αυτοί που θέλανε να επιζήσουν και ήταν σωστή οικογένειά, τρέχανε. Να βγάλουν το ψωμί των παιδιών τους. Οι παλιοί σταφιδεργάτες ήταν λίγοι, αλλά πέραν από όξο και θυμάμαι και δουλεύανε και πέραν αυτοί τα λεφτά και το δίνανε με μεροκάματο ψεύτικο. Λοιπόν, κάμι στο σωματείο πήραμε του Μαγκανά το εργοστάσιο, πήραμε την Ένωση, πήραμε του Πινακουλάκη και σου λέει τώρα δεν γίνεται, θα μας πετάξουν όξο. Και πέσαμε συμβασμό να κάνουμε Ένωση. Και έγινε Ένωση και γίνηκαμε ένα. Άμα πηγαίναμε και ζητούσαμε δουλειά, ήθελα να μας πάνε 5-6 μέρες αυτό και άμα έρχονταν άλλη παραγγελία, μας ξανακαλούσανε πάλι και πηγαίναμε. Και όποιες ήταν οι πιο πρώτες, τι κρατήσανε. Όποιες ήταν οι τελευταίες, τι κρατήσανε. Ο κύκλος από την επεξεργασία μέχρι την πώληση της σταφίδας ξεκινούσε με το μάζεμα της σοδειάς το Σεπτέμβρη και τη μεταφορά της σε τσουβάλια από τους παραγωγούς της αυλές των εργοστασίων όπου καρτερικά περίμεναν για να την παραδώσουν. Νομίζω ότι μετά το μάζεμα της σταφίδας, τότε εκείνα τα χρόνια, οι παραγωγοί πηγαίναν στα εργοστάσια και επειδή υπήρχε πληθώρα σταφίδας, μεγάλες ποσότητες σταφίδας και τα εργοστάσια ήταν και αυτά αρκετά, αλλά πολλοίς κόσμος δούλευε στα χωράφια, στα μπέλια και βγάζανε σταφίδα. Πηγαίνανε στα εργοστάσια και πουλούσαν τις σταφίδες, ξεφορτώνανε τα σακιά, θυμάμαι, στον περίβολο του εργοστασίου και μάλιστα ξενυχτούσαν και κάποια βράδια οι αγρότες, κοιμότανε πάνω στα σακιά, θυμάμαι. Μέχρι να πουλήσουν, μέχρι να πληρωθούν, μέχρι να πάρουν τέλος πάντων την επιταγή τους και να αγοράσει το εργοστάσιο τις σταφίδες που πουλούσαν οι παραγωγοί. Μ
Μ' άρεσε λοιπόν να παρακολουθώ αυτή τη διαπραγμάτευση. Ανάλογα με τις ανάγκες, είτε ανέβαζε την τιμή, είτε έκανε τον διάφορο, ανάλογα πραγματικά με τις ανάγκες που είχαμε. Ήταν μια... Η πρώτη διαπραγμάτευση αφορούσε στην ποιότητα. Είχαμε την ούλα, το μηδέν δηλαδή, που ήταν η καλύτερη ποιότητα, τον άσο, το 2 και το 4. Και ο Καραμπουρτζές δηλαδή ό,τι χειρότερο. Και γινόταν η πρώτη διαπραγμάτευση, ήταν να δούμε ποια είναι η ποιότητα της σταφίδας. Και αφού ας πούμε συμφωνούσαν ότι είναι νούμερο 2, τότε ερχόταν το θέμα της τιμής. Και γινόταν το παζάρι για μια πεντάρια, για μια δεκάρα, βέβαια, διότι όταν πουλάς τόνους ολόκληρους, έχει σημασία. Μετά, θυμάμαι εκεί γύρω το 1961, γύρω σε 7 δραχμές το κιλό. Ναι. Λοιπόν, αν θα ήταν τώρα 7 και 10, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν πουλάς ένα τόνο στα φύλλα 2 τόνους, έχει μεγάλη σημασία. Αυτό γινόταν βέβαια μετά από έλεγχο, δειγματοληπτικό έλεγχο από τα εργοστάσια. Δηλαδή υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία γνώριζαν πολύ καλά την ποιότητα της σταφίδας και θυμάμαι ότι ανοίγαν τα σακιά ένα προς ένα και παίρνανε μια χούφτα σταφίδα από μέσα, την οποία την μετά καθόριζαν το προϊόν του κάθε, ας το πούμε, αγρότη σύμφωνα με την ποιότητά του. Νούμερο 2, νούμερο 4 κτλ. Ήταν και ανάλογη η τιμή που έδινε το εργοστάσιο στον παραγωγό. Ερχόταν μετά τα τσουβάλια και γινόταν η αντιπαραβολή αν το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό με αυτό που είχε αγοράσει η εταιρεία. Και μετά ευεβαιωνόταν η εισαγωγή της σταφίδας στο εργοστάσιο και με τα χαρτιά αυτά, με την βεβαίωση τώρα ότι βάλαμε ας πούμε 10 τόνους σταφίδα, πήγαινα εγώ ως βοηθός του πατέρα μου πλέον και στην Εθνική Τράπεζα την επόμενη μέρα, υπέβαλα αυτά τα χαρτιά και έπαιρνα τα αντίστοιχα χρήματα για να πληρωθεί ο παραγωγός. Στέλνανε τα εργοστάσια μετά, που εξελίχθηκε και έβγαινε και πολύ σταφίδα, στέλνανε τα εργοστάσια από τα χωριά και φορτώνανε ή κάνανε συνεταιρισμοί συγκέντρωση στο χωριό και στέλνανε τα εργοστάσια στα αυτοκίνητα δικά τους και τα πέρανε ή το σταφέρανε. Από εκεί και πέρα, άνδρες και γυναίκες εργάτες συνέβαλαν στον καθαρισμό και επεξεργασία της σταφίδας, μέχρι έτοιμη πλέον και συσκευασμένη σε κυβότια να πάρει το δρόμο για το εξωτερικό. Ένα από τα πιο επίπονα στάδια για τους εργάτες ήταν η επεξεργασία της σταφίδας με ριζέλαιο, τα πατσάλια, τα οποία ακόμη και σήμερα οι παλιοί σταφιδεργάτες θυμούνται όχι με λιγότερη ανατριχίλα. Σηκώνανε τα τσουβάλια στον ώμο και τα πήγαιναν στο πλυντήριο και από εκεί πέφτανε κάτω, πέφτανε στο σκουρνέσα. Και μας τα κουβαλούσαν με κουβαδάκια και είχαν εμείς δύο τελάρα και δύο σκάρες έτσι, μια σκάρα από τη μία, μια σκάρα από την άλλη και βάναμε τελάρα, 15 τελάρα και μας φέρναν την εμπλημμένη σταφίδα την έτοιμη και την απλώναμε στα λεπτά και την εξαπλώναμε και έρχονταν οι άλλοι με το βαγόνι και την είπαν και την είπαν στο φούρνο. Εμείς είμαστε για τη σταφίδα, δηλαδή να κάνουμε τα πατσάλια, να μεταφέρουμε τα τσουβάλια στα πιτήρια, στους τόπους που γίνονται τα πατσάλια. Οι γυναίκες κάνουν άλλη δουλειά. Άλλες καθαρίζαν στους πάγκους, άλλοι ήταν στα κόσκινα, καθεμία με τη δουλειά της. Εμείς την πληρώναμε βέβαια. Παλιό εργοστάσια, αν ανέβαινε στις χρυσορόφιες σκάλες, με τα τσουβάλια 100 κιλά ή 80 κιλά, να το βγάλεις απάνω. Αυτή ήταν η κατάσταση και εξυπόλυτη και πεινασμένη αυτή. Τότε δεν υπήρχαν τα σελοφάν που υπάρχουν σήμερα και είναι οι σταφίδες που πολλούνται σε σελοφάν. Υπήρχαν τα κασάκια, τα οποία φτιαχνόταν και αυτά μέσα στο εργοστάσιο. Υπήρχε ξυλουργείο μέσα στο εργοστάσιο που έκοβε ξύλα και έκανε ξύλινα κυβότια, τα οποία τα γεμίζανε με σταφίδα
Και υπήρχαν πρέσες που έμπαινε το κυβότιο κάτω, έμπαινε το κυβότιο επάνω, ας το πούμε, σε μια πλατφόρμα, έπεφτε μέσα η σταφίδα και μετά με μια πρέσα που κρεμιόταν κάποιος εργάτης επάνω στη λαβή της, κρεμιόταν, πατούσε τη σταφίδα μέσα στο κασάκι και μετά έκλεινε με ένα χαρτί από πάνω και βάζαν και το καπάκι το ξύλινο, τον προκόνανε και ήταν έτοιμη για εξαγωγή. Μάλιστα θυμάμαι ότι και στα κασάκια επάνω, στα κυβότια αυτά επάνω, δεν υπήρχαν τότε, δεν θυμάμαι να υπήρχαν τότε χάρτινες ή πλαστικές, ας το πούμε, επιγραφές του εργοστασίου, ήταν τυπωμένες με φωτιά, ήταν τυπωμένες με θερμότητα. Δηλαδή και εγώ ήταν το ξύλο και φαινόταν επάνω η φίρμα του εργοστασίου και το λογότυπο του, ας το πούμε. Αδελφή Μαγκανά, ας το πούμε, ναι. Σουλτάνας, έτσι λεγόταν οι σταφίδες τότε στα γερμανικά, Σουλτάνας. Αλλά η δουλειά η δικιά μας ήταν μαρτυρική μέχρι το 1975. Και αν σου πω καλύτερα, μέχρι το 70 που ήρθε η Χούντα και ήρθαν και μας ήταν στα Ξυπόλυτη, να απαγορεύσαν να βγάλουμε τα παπούτσα. Έδωσε διαταγή η Χούντα τότε να φοράμε τα παπούτσα. Και από εκεί και στα αρχίσαν τα καινούργια εργοστάσια και καταλήξαν τα πατσάλια, βγάλαν καινούργια μηχανήματα και κάναν αυτές τις δουλειές. Και είμαστε πάλι με τα παππούσα. Η δουλειά ήταν σκληρή όσο και οι συνθήκες για τους ίδιους τους εργάτες. Αρχικά οι σταφιδέμποροι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα για το προϊόν που αποτελούσε στα χέρια τους χρυσάφι με την κατάλληλη συμφωνία. Εγώ ήμουν στο τάπι πάντα και διάλεγα. Άμα έπαιρνε κανένα ξύλο, θα ασχολούσαν. Αν έπαιρνε καμιά πέτρα, θα ασχολούσαν. Αγορευόταν ένα τρός και εμείς βαστούσαμε κρυφά-κρυφά φαγιά ψωμιά. Κάναμε πως θα πάμε μια βολτή και πηγαίναμε στο υπόγειο και ανοίγαμε τα φαγιά μας και τρώγαμε, δυο-δυο πηγαίναμε. Μια η παραφελία και άλλη πηγαίνει και τρώγαμε. Ήταν εκείνοι οι εργάτες πριν την ένωσή τους σε σωματείο που είχαν καταφέρει να βρουν μόνιμη δουλειά σε εργοστάσιο. Η κυρία Αργυρό Μαυράκη υπήρξε μία από τις μόνιμες εργάτριες της οικογένειας Μαγκανά, τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει η ευθύνουσα πορεία. Είχε φούρνη, πηγαίναμε και να μην δουλεύαμε, ειδοποιούσε 5-6 γυναίκες και βγάλαμε τη σταφίδα από τη φούρνη μέσα που ήταν ψημένη, να την αφήσουμε έξω να στεγνώξει. Να διάσουν ύστερα, είχε σκάφες μεγάλες με τσουβάλια από κάτω, ρίχνανε τη σταφίδα μέσα με ξύλα οι γυναίκες από τα τελάρα τα μεγάλα και τη βάνανε στα τσουβάλια. Εμείς είμαστε μόνοι μας. Αυτές οι γυναίκες που δουλεύανε σε κάθε εργοστάσιο ήταν μόνιμες. Και η δουλειά να σταματούσε και να λιγόστευε, εμείς ξέραμε ότι θα πάμε στη δουλειά μας. Θα πάμε το πρωί και άμα δεν είχε καθόλου πηγαίναμε σε άλλο εργοστάσιο άμα είχε πιο πολύ δουλειά. Θυμάμαι το θρυλικό ποδοσφαιριστή του Όφη τον Βάβουλα να σηκώνει σακιά 60-70 κιλά το σακί όλη τη βδομάδα και να πηγαίνει την Κυριακή και να παίζει ποδόσφαιρο. Εντελώς διαφορετικές εποχές. Οι σταφιδεργάτες δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι οι ενωμένοι αποτελούσαν μια δύναμη σημαντική για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Όταν πρωτογήθηκα σταφιδεργάτες, το πρώτο βδομαδιάδικο ήταν 420 φράγκα δραχμές τότε. Το πιο ακριβό μεροκάματο στα αγροτικά ήταν το σκαπέτ.
να στο σκάψω, ο σκάβης. Ήτανε 100 δραχμές, 40 δραχμές. Λοιπόν, 6 μεροκάματα κάνε 200 δραχμές. Το πρώτο βδομαδιάτικο που πήρα εγώ ήταν 420. Βέρτα αυτά και ήταν ξεφορτά. Δεν τσοβάει να φάω, κατάλαβες. Λεντά ρε παιδί, το διπλό. Εργάτες ήταν χωριστό σωματείο, δεν ήταν υπάλληλοι του εργοστασίου, αλλά είχαν ένα δικό του σωματείο όπως είναι οι λιμενεργάτες σήμερα και ερχόταν και με συμφωνία έκαναν αυτές τις εργασίες. Είχαμε διοίκηση δική μας, πήγαινε ταμεία μας να εισπράξει. Κόβαμε τα δελτία, να πάω ταμεία να εισπράξει τα λεπτά αυτού του εργοστάσιου του δικό σου, να τα φέρει στο γραφείο. Είχαμε λογιστές όλα αυτά. Να βγάλω το κοντρόλ πόσο βγαίνει στον καθένα, τόσα ημερομίσθια, τόσα εργάτες είναι, τόσα πες στον καθένα και βγαίνει το μέρημα στο άρτιο. Κρατούσαν το δώρο, του ΙΚΑ, όλα αυτά και πέραν το καθαρό. Ήτανε σωματείο και σε εργατική. Στο σωματείο ήταν η δύναμη και οι γυναίκες μαζί. Οι συνεργατικοί είμαστε οι άντρες που είμαστε τύπου αργολάβοι, ας πούμε, και βγάναμε τα λεφτά, πέραν τα λεφτά, τα μοιραζόμαστε εξίσου όλοι. Οι προετοιμασίες για τις συμφωνίες πώλησης της σταφίδας στο εξωτερικό ξεκινούσαν νωρίς, συνήθως ακόμη και μέσα στο Μάιο. Οι αγοραστές έθεταν αυστηρές προδιαγραφές τις οποίες θα έπρεπε να τηρούν οι παρτίδες που μήνες αργότερα θα κατέληγαν στα χέρια τους. Θυμάμαι μόνο ότι είχε ένα υπάλληλο ο παππούς μου που λεγόταν Καστρονογιάννης και ήταν αλληλογράφος, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τα γερμανικά, γιατί νομίζω ότι συνεργαζόταν περισσότερο με γερμανικούς οίκους εισαγωγής και μάλιστα έκανε και κάποια ταξίδια τότε στη Γερμανία. Έχω και φωτογραφίες του παππού μου που έχει κάνει ταξίδι στη Γερμανία με τον μεταφραστή, με τον άνθρωπο αυτόν που ήταν εμπεταλμένος για αυτή τη δουλειά. Και οι συμφωνίες γινόταν μεταξύ του εργοστασίου και κάποιων εισαγωγικών οίκων του εξωτερικού, της Γερμανίας συγκεκριμένα. Ύστερα, άμα τη βρίσκανε σκάρτα, την γυρίζαν πίσω. Ή σάπια, ή κανένα ξυλαράκι, καμιά πέτρα, αυτό την κάνανε σκάρτα. Οι συμφωνίες αφορούσαν όμως ένα προϊόν το οποίο δεν είχαν στα χέρια τους καν οι αγρότες. Παρ' όλα αυτά, οι έμποροι κατέληγαν να κλείνουν τις συμφωνίες για ποσότητες σταφίδας που επρόκειτο να παραδώσουν αρκετούς μήνες μετά. Το ρίσκο ήταν επικίνδυνο. Κάτι που έμελε να αποδειχτεί αργότερα. Προπολούσαν το Μάιο τη σταφίδα και την εξήγαγαν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αν έπεφτε περονόσπορος, αν βροχές κατέστρεφαν την παραγωγή κτλ. Ή αθετούσαν τις παραγγελίες που είχαν πληρώνοντας τεράστιες ποινικές λίτρες ή αγόραζαν όσο τη λίγη σταφίδα που είχε απομείνει, αυτό έκανε ο πατέρας μου, για να είναι συνεπής. Προπολούσαν ένα προϊόν το οποίο δεν είχαν αγοράσει ακόμα. Και το ρίσκο ήταν τεράστιο διότι πιθανόν να πουλούσαν κάποιο προϊόν, ένα προϊόν αλφα ποιότητος και μετά αυτό το οποίο θα αγόραζαν ή αυτό που θα πρότειναν η παραγωγή, αν θέλετε, για να αγοραστεί από τα εργοστάσια, ήταν ένα προϊόν κατώτερο, κατώτερης ποιότητας, λόγω του ότι οι χρονιές δεν είναι πάντα όλες οι ίδιες. Υπάρχει περίπτωση, ας το πούμε, να βραχεί η σταφίδα, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τα σκεπαστά ή οι σκεπαστοί οψυγιάδες. Υπήρχε περίπτωση το προϊόν να μην είναι ανάλογου ποιότητας, ώστε να μην μπορούν οι σταφυδοεξαγωγείς να εξαγάγουν το προϊόν το οποίο είχαν συμφωνήσει με το εξωτερικό.
Κάθε Σεπτέμβρη τα εργοστάσια έσφυζαν από ζωή, λειτουργώντας ακόμη και σε 24 ώρες βάρδιες για να προλάβουν να ετοιμάσουν τις παραγγελίες που πολλές φορές ξεπερνούσαν τις ίδιες τις δυνατότητες της γης. Πάρα πολλοί κόσμος. Τότε σαποκίζωσαν. Κάναμε ξημερωμένα νυχτέρια, κοιμούμαστε πάνω στα τσουβάλια. Αυτά ήταν. Επέρνανε τότε ρωσικές παραγγελίες. Και όλη η σταφίδα ήφευγε. Λένε, έχουμε μια μεγάλη παραγγελία από τη Ρωσία. Και δουλεύανε νύχτα μέρα τα εργοστάσια. Μια φορά την εβδομάδα το πίσω κάνανε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αυτή τη δομή στο Λάστα, μια φορά την εβδομάδα κάναμε περόλη. Τι άλλε φορέ είχε κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Κάναμε και ξημερωμένα μέχρι πρωία και μα απαλλάσσανε σαν μέσα στο μεσημέρι. Κάθε παρτίδα την ποιότητα την οποία υπαγόρευε η εκάστοτε συμφωνία, στα πατσάλια γινόταν ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων. Από κάποιο σημείο και μετά όμως, μέσα από αυτό το στάδιο, κάποιοι από τους εμπόρους προσπάθησαν να βγάλουν τα σπασμένα από συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν. Ας πούμε, η 11 Import στο Αμβούργο έλεγε ότι θέλω αυτή την ποιότητα της σταφίδας. Για να πετύσεις λοιπόν αυτή την ποιότητα, έπρεπε να αναμίξεις τις διάφορες ποιότητες που είχες αγοράσει. Και δουλειά έδιδαν σε πολύ κόσμο και λεφτά ξόδευαν και έδιδαν ένα μέρος του τόνου στην ηρακλειώτικη ζωή. Σε κάποια στιγμή βέβαια κάποιοι από αυτούς φερθήκανε με τρόπους όχι ιδιαίτερα καλούς. Δηλαδή υπήρξαν κάποια ανεβοκατεβάσματα της τιμής της σταφίδας, τα οποία εκείνοι, να το πω στα ίσια, όχι πολύ έντιμα, προσπάθησαν να επιρρύψουν στους παραγωγούς, πράγμα το οποίο εκλόνησε ορισμένους, τους έκανε αναξιόπιστους, κόσμος ξεσηκώθηκε εναντίον τους, διότι ζημιώθηκε, όπως καταλαβαίνετε, και τότε άρχισε να πέφτει η παρουσία των σταφιδεμπόρων στο Ηράκλειο. Πέσανε μάλλον όξο, παίρνανε ακριβά, πουλούσανε φαίνεται φτηνά. Τώρα αυτά δεν ξέρουμε, αλλά κάθε χρόνο που κάνουμε εδώ την Ανάσταση στέκουνε σε όλα τα εργοστάσια και μνημονεύουνε. Η Ανάσταση στέκει εδώ και μνημονεύουνε, πάνε έτσι όλα τα εργοστάσια. Κάπως έτσι όμως άρχισαν να ριζώνουν τα σπέρματα της καταστροφής που έμελε να είναι ολοκληρωτική και ανεπανόρθωτη. Για κάποιους ο καταποντισμός των εργοστασίων και των οικογενειών των ιδιοκτητών τους ήρθε σαν κεραυνό σε νεφριά. Σε μια χρονιά μάλιστα που ηρωνικά ξεκινούσε με τις προοπτικές για μια χρυσή σοδειά. Ήταν τόσο πολύ καλή χρονιά, τόσο μεγάλη ζήτηση της σταφίδας που λέγανε θα γεμίσουμε το σεντούκι με χρυσές λίρες γιατί δεν έχουμε ανάγκη να ξαναδουλέψουμε ποτέ στη ζωή μας. Ήταν τόσο πολύ καλή δηλαδή οι συμφωνίες, αν θέλετε, η ζήτηση με το εξωτερικό, με τη Γερμανία συγκεκριμένα, που λέγανε ότι θα δουλέψουμε φέτος και θα έχουμε τέτοια οικονομική, ας το πούμε, εισρωή χρημάτων που δεν θα έχουμε ανάγκη να ξαναδουλέψουμε ποτέ στη ζωή μας. Ήταν η χρονιά που καταστραφήκαν. Δηλαδή, αντί να συμβεί αυτό, συνέβη το εντελώς αντίθετο. Τα χάσαν όλα. Δεν τους έμεινε τίποτα. Παράλληλα, σημαντικές
επιχειρήσεις του Ηρακλείου, όπως των Μαγκανάδων, των αδελφών Κωνσταντινίδη, των Ιών Κωνσταντινίδη κλπ. Να βάγισαν. 7 μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60. Είδαν τα εργοστάσια τους να βγαίνουν στον πληστηριασμό. Το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσια επεξεργασίας Σταφίδας άρχισαν να βάζουν λουκέτο για να περάσουν αναπόφευκτα στα χέρια της Εθνικής Τραπέζης, η οποία τις ημέρες της Ευημερίας εξυπηρετούσε τους εξαγωγείς στα ανοίγματα που έκαναν για να αγοράσουν τη σταφίδα από τους παραγωγούς. Μετά από αλλεπάλληλες κακές χρονιές, το 1961 έζησα την, τον πληστηριασμό όλων των περιουσιακών στοιχείων του πατέρα μου, της γιαγιάς μου και ενός μέρους της μητέρας μου, ενός μέρους περιουσίας της μητέρας μου, τα οποία είχαν προσεκευθεί στην Εθνική Τράπεζα. Ξέρω όμως ότι οι γονείς μου, γιατί και οι γονείς μου, σαν παιδιά του, όλα τα παιδιά του παππού μου εργαζόταν μέσα στο εργοστάσιο, είχαν ένα πολύ άσχημο λόγο να πούν συγκεκριμένα για την Εθνική Τράπεζα, η οποία τους πήρε όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Κατέσχεθη το εργοστάσιο, το οποίο ήταν ιδιόκτητο, και όλα τα κινητά τους. Σπίτια, οτιδήποτε είχαν, τα πήρε η τράπεζα. Υπήρξε ανελαίητο, έτσι ώστε ακόμη και εκείνα τα εργοστάσια που κατάφεραν να παραμείνουν στα χέρια των ιδιοκτητών τους, είτε απλά παρέμειναν ανοιχτά, δεν μπόρεσαν ποτέ να ορθοποδήσουν. Χωρίς να παραγνωρίζεται και ο παράγοντας του ανταγωνισμού από άλλες χώρες όπως η Τουρκία, φαίνεται ότι οι πόρτες των ευρωπαϊκών χωρών έκλεισαν ερμητικά για την κρητική σταφίδα. Η εμπιστοσύνη των ξένων αγοραστών κλονίστηκε ανεπανόρθωτα. Ο μοναδικός ο οποίος ασχολήθηκε μετά με τις σταφίδες για ένα διάστημα ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και, αν θέλετε, και ο πρώτος γιος και ο υπεύθυνος μετά τον μπαμπά, μετά τον παππού μου δηλαδή, ο οποίος δούλεψε μετά σε ένα άλλο εργοστάσιο. Υπήρχε ένα εργοστάσιο του Κωνσταντινίδη εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο είναι στη Χανιόπορτα, υπάρχει ακόμα το οικόπεδο, έχει κατεδαφιστεί το οίκημα. Το οποίο και αυτό έπεσε έξω και αγόρασε και το οικόπεδο και την επιχείρηση ένας άλλος επιχειρηματίας, Φωστηρόπουλος από το Κιάτο Κορινθίας, ο οποίος συνέχισε για κάποια χρόνια την εξαγωγή σταφίδας Σουλτανίνας εδώ στο Ηράκλειο. Ο πατέρας μου εργάστηκε για κάποια χρόνια σαν διευθυντής σε ένα τμήμα του εργοστασίου και μετά ασχολήθηκε με κάτι άλλο. Ασχολήθηκε με άλλες επιχειρήσεις, γιατί έκλεισε το εργοστάσιο αυτό. Λίγα επεβίωσαν. Συγχαίρω αυτούς που επιβιώνουν σήμερα και τους εύχομαι έτσι πραγματικά καλή τύχη, γιατί χρειάζεται έστω αυτά να υποστηρίξουν τα φίδια. Όμως στάθηκε με εξίσου ραγδαίους ρυθμούς αμήλικτη για τα παλιά τα παγκαριά, που κάποτε προμήθευαν το Ηράκλειο και όχι μόνο, με επεξεργασμένα δέρματα υψηλής ποιότητας. Τα πληγωμένα ερείπια δεν αντέχουν για πολύ ακόμη, σαν να μην ήταν γραφτό εξ αρχής να μείνουν για πολύ εκεί και να θυμίζουν σκηνές βγαλμένες από το πρόσφατο παρελθόν.
πρώτο που είναι η Εύγη, είχε μέσα 60 εργάτες. Ήταν ο Κατσουλογιώρης, ο οποίος ήταν από τα Χανιά. Ήταν το πρώτο που φιλοδεψίω, ήταν το μεγαλύτερο δηλαδή. Το σωματείο μας είχε 120 άτομα, έκανα κι εγώ ως ταμείας ήμουν. Και το από πάνω το Βενζινάδικο πάλι φιλοδεψίω ήταν. Και αυτό μεγάλο μαγαζί. Και αυτά τα τρία ήταν τα μεγαλύτερα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν προσωπικό. Ήταν η δουλειά όλο χειροποίητη. Δηλαδή δουλεύανε λίγοι άνθρωποι και αυτοί που δουλεύαν και αυτοί πρόσφυγες ήταν από τη Μικρά Ασία, γυναίκες περισσότερο. Ο κύριος Γιώργος Καραβιώτης, ο τελευταίος που απέμεινε να αντιστέκεται στο λουκέτο που αναγκαστικά άρχισε να μπαίνει πριν από χρόνια στα ταμπακαριά, δεν έχει πια να δώσει άλλες μάχες, παρά μόνο να μοιραστεί αναμνήσεις από την ακμή των εργαστηρίων που κάποτε έφταναν μέχρι και τα 40. Όλα συγκεντρωμένα στην παραλιακή Λεωφόρο. Τουλάχιστον 40. Όχι 40. Αυτά χτιστήκαν βέβαια και στην κατοχή ήταν περισσότερα. Αυτά από πίσω εκεί, όλα αυτά χτιστήκαν κατοχή. Και αυτό το μπαμπού που έχει εκεί πέρα, και αυτό χρυσοδεψίο ήταν και τ' άλλο. Δουλεύανε μέσα στην κατοχή. Δουλειά πάρα πολύ ήταν, γιατί κατεβαίναν οι χωρικοί οι άνθρωποι και παίρνανε μορασί τους τα δέρματα και κάνανε υποδήματα, κάνανε παπούτσια, αυτό, και με είδος δουλεύαν τότε. Τότε σύνδυνες ένα δέρμα και έπαιρνες λάδι, έπαιρνες στάρι, έπαιρνες μυγάδι, έπαιρνες τυριά, ό,τι είχαν οι ανθρώποι σου δίνανε, λεφτά δεν δίνανε. Πού θα βρεθούν τα λεφτά της κατοχής, λεφτά. Ξερά δέρματα ακολουθούσαν ένα μακροχρόνιο κύκλο επεξεργασίας για να καταλήξουν να αποτελούν δέρματα υψηλής ποιότητας, τα οποία ταξίδευαν και σε αγορές εκτός Κρήτης. Είχε δουλειά τότε πριν βγει το νάιλον. Ύστερα όταν βγήκε το νάιλον έπεσε η δουλειά μας. Εγώ τούτο το είχα όλους τους πελάτες στο Ηράκλειο, τα αργολαβικά, τα που κάνανε παπούτσια, τα είχα εγώ. Ακόμη και σήμερα η διαδικασία επεξεργασίας των δερμάτων, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, εξακολουθεί να παραμένει σαν γαϊτανάκι στη σκέψη του μοναδικού ανθρώπου που, κόντρα στις δύσκολες συνθήκες και την ασύμφορη λειτουργία, συνέχισε να παράγει δέρματα. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που τα ίδια τα κτίσματα άρχισαν να υποκύπτουν. Ξεκινώντας τα αγοράζαμε από τους εμπόρους. Ξερά δέρματα, στον ίδιο. Αυτά τότε τα βάζανε στα καλάμια και τα ξεραίνανε. Ύστερα τα παίρναμε εμείς, τα βάζαμε στις βαρέλες μέσα με νερό. Τα χτυπούσαμε πολύ, γύριζε η βαρέλα δηλαδή με πολλά νερά, ξεπλενόταν και φεύγαν τα αίματα. Ύστερα αυτά είναι ασκιά. Τα πιάναμε, τα σκίζαμε. Με μαχαίρι στη μέση και ανοίγαμε το δέρμα. Και από εκεί έμπαινε στον ασβέστη. Έμπαινε στον ασβέστη μέσα με ένα αποτριχωτικό, το οποίο λεγόταν σουλφούρ, το λέγαμε εμείς, θεϊκό νάτριο, και έφευγε η τρίχα. Ύστερα πλενόταν 3 ώρες για να φύγει ο ασβέστης από μέσα, να ξεσβεστωθεί εντελώς, και έμπαινε ένα υλικό οροπός, λεγόταν, που γινόταν, έπρεπε να πέσει το δέρμα να γίνει σαν το άντερο, τόσο πολύ δηλαδή, να φεύγει από ένα δαχτυλίδι να περνάει. Thank you.
αυτό έμπαινε μέσα το χρωμοζάλ, έμπαινε σόδα φαγητού. Γιατί η σόδα φαγητού ανοίγει τους πόρους του δέρματος και τραβούσε το υλικό μέσα. Αν δεν έμπαινε η σόδα, δεν γινόταν η κατεργασία του δέρματος. Από εκεί βγαίνανε, βρεμένα βέβαια. Είχαμε μια μηχανή τα οποία τα ψήλαινε όσο ήθελες. Αυτή την έχω πουλήσει. Την έχω τώρα. Όσα χιλιοστά ήθελες, το κατέβαζε στο δέρμα. Κατάλαβες. Άλλα θέλανε κοντρά, άλλοι θέλανε ψηλά. Τα οποία τηρούσαν ευλαβικά οι τεχνίτες αποτελούσαν μια αλληλουχία στην οποία δεν υπήρξαν συμβιβασμοί ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες που η περίοδος της κατοχής. Ύστερα από εκεί, όταν βαφόταν με φέλπες, βάφαμε και με πιστόλι, με βελούδο στο χέρι. Πρώτα βάφαμε δύο χέρια και το τρίτο, το τελευταίο, για να σκεπάσει τα πάντα, περνούνταν με πιστόλι. Μια ζωή έζησα εδώ μέσα, σου λέω 50 χρόνια, από το 50 μπήκα και έφυγα το 95. Είναι 45 χρόνια, πόσο, 45. Και όσο να είναι, το λυπάμαι, δηλαδή ήταν και ο πατέρας μου, δουλέψανε εδώ πέρα. Με τη μητέρα μου ζούσαμε από εκεί. Γιατί τότε δεν ήταν βαρέλες, δεν είχε βαρέλες τότε. Στη γερμανική κατοχή που ήταν, δεν είχε βαρέλες. Τα πηγαίναμε στη θάλασσα τα δέρματα. Με τις ασβέστες, αυτά τα χέρια μου όλα, τούτα εδώ όλα, εδώ είναι τρύπια. Τρύπια, και είχε το φορμόγι, αυτό που κάνουν τις ταξιεύσεις, και βάζαμε στα χέρια φορμόγι και σταματούσε και δεν τρυπούσε ο ασβέστης στα χέρια. Για τα σπίτια. Σκληρή δουλειά ήταν. Βρώμικια. Πολύ βρώμικια δουλειά. Αλλά επιζήσαμε. Η κυριαρχία του νάιλον που προέβαλε ως μια οικονομικά συμφέρουσα επιλογή έθεσε εκτός μάχης τις περισσότερες βιοτεχνίες. Η κατεργασία των δερμάτων απαιτούσε δαπανηρές επενδύσεις σε νέα μηχανήματα που μπορούσαν να εξασφαλίσουν πιο γρήγορα την προετοιμασία του τελικού προϊόντος. Λίγοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να προσαρμοστούν και η μάχη αναπόφευκτα διήρκησε λίγο. Όταν βγήκε το νάιλον και ύστερα, δεν τραβούσε το δέρμα. Και αναγκαστήκανε και φύγανε, φεύγανε οι άνθρωποι. Και πήγαιναν και κάνανε άλλες δουλειές. Εγώ τη συνέχισα βέβαια. Τη μια πήγαινε καλά, την άλλη κακά. Μέχρι που γέρασα και ήρθα στη σύνταξη. Η περιοχή ολόκληρη στα ταμπακαριά του Ηρακλείου έχει απαλωτριωθεί από τη Δημοτική Αρχή. Όλα τα απομεινάρια των κτισμάτων κατεδαφίζονται για να δώσουν τη σκυτάλη στη σύγχρονη οπτική. Είμαι τόσο πολύ δεμένος με το μαγαζί. Αυτό είμαι 50 χρόνια μέσα. Έμπαινα, για το σπίτι μου είναι απέναντι. Έμπαινα μέσα νύχτα, στις 12 η ώρα και δεν αναβαφός. Το πήγαινα, έλα μοραχώ, μηχανήματα στη μέσα αυτό, έτσι να αγγίξω πουθενά δεν άγγιζα. Το ένστικτο, σαν υπνοβάτης δηλαδή που πάει, αυτό το γνώριζα το μαγαζί. Ήταν μεγάλο, μέχρι πέρα ήταν, άλλο ένα κομμάτι τόσο.